Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές σας. Τώρα έχω κοινές απορίες και φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε, διότι από τη μια βγαίνουν οι ειδήσεις, περιπτώσεις που λένε ότι, ξέρετε, έχουμε υποχώρηση στις τιμές του Brent για το West Texas στα τόσα, τέλος πάντων, δολάρια, και αν υποθέσω εγώ ότι είναι αυτό χονδρική, την ίδια ώρα η λιανική είναι ταβάνι θεός, και από την άλλη λέω που είναι το παρατηρητήριο τιμών και επικαλέστηκα αυτό που είχα ρωτήσει, αυτό που με είχατε διορθώσει εσείς την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντάς μου ότι οι τιμές του παρατηρητηρίου που αυτή την ώρα επικαλείστε δεν έχουν σχέση με το σήμερα, έχουν σχέση με το πριν από δύο ημέρες. Και είπα, πού είναι το παρατηρητήριο, πού είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, πού είναι ο Άδωνης? Για πείτε μου τι στην ευχή συμβαίνει, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Σωστά, έτσι είναι όπως τα λέτε. Η τελευταία ενημέρωση σχετικά με την τιμή στο παρατηρητήριο είναι της Κυριακής, που σημαίνει 13 του μήνα, ενώ σήμερα έχουμε 15. Ήδη σε κάποια πρατήρια παρατηρούμε μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Έχει ξεκινήσει λόγω της πτώσης διεθνώς του βαρελιού, το οποίο σήμερα λογικά θα αρχίσει να εντείνεται αυτή η πτώση, από σήμερα δηλαδή. Γιατί Σάββατο και Δευτέρα οι τιμές που αγοράζουν τα πρατήρια της Κυριακής είναι ίδιες. Από την Τρίτη ξεκινάμε και αγοράζουμε νέες τιμές. Οπότε κάθε πρατήριο το οποίο θα προμηθεύεται από σήμερα με χαμηλότερες τιμές, αυτό λογικά θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και έχουμε ήδη αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να το βλέπουμε, γιατί εγώ που κυκλοφορώ, ας πούμε, λίγο έχω παρατηρήσει κάποιες μικρές τόσες. Ναι, στάσου όμως, κύριε Γιάννη Μαυράκη, αν εσείς δεν μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές, γιατί δεν σας δίνουν τιμές Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, αν καταλαβαίνω καλά, ναι, μέχρι εδώ. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα τα πρατήρια, επειδή το δηληστήριο δημοσιεύει τιμές το Σάββατο και τη Δευτέρα είναι η ίδια. Τα πρατήρια λοιπόν Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα αγοράζουμε την ίδια τιμή. Ωραία. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχει πέσει η τιμή σήμερα, από τη στιγμή που εσείς αγοράσατε ακριβά, θα μου το δώσετε στην τιμή που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, έτσι δεν είναι? Φυσικό. Σωστά. Δεν είναι, κοινή λογική είναι αυτό. Άρα δεν θα δω μείωση σήμερα, αυτό λέμε. Σωστά. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μικρή μείωση, ξεκίνησε το Σάββατο, στα πρατήρια δηλαδή τα οποία ήταν το Σάββατο. Και σήμερα περιμένουμε μια μεγαλύτερη πτώση στις τιμές, άρα όποιο πρατήριο σήμερα αγοράσει θα δει και μια έντονη πτωτική τάση σχετικά με τις τιμές τις οποίες θα αγοράσει, οπότε προφανώς θα αρχίσει να το βάζει. Ναι. Από τόσο νωρίς το πρωί υπάρχει εικόνα για το πόσο αγοράζετε? Για το πόσο αγοράζουμε υπάρχει, γιατί στο site της Ομοσπονδίας εμείς, άσχετα τι κάνει το διευθυντήριο, γιατί το διευθυντήριο συνήθως το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιεύει κατά τις 9-10 η ώρα περίπου τις τιμές. Εμείς τις δημοσιεύουμε από τις 7 το πρωί, οπότε αν θέλει κάποιος μπορεί να δει και τις αντίστοιχες πτώσεις οι οποίες θα αγοράσει σήμερα ένα πρατήριο, βλέποντας την αντίστοιχη μείωση την οποία έχει κάνει το δηληστήριο μέσα από το site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της δικής μας. Δηλαδή εμείς, επειδή θέλουμε να ενημερώνουμε τους πρατηριώχους άμεσα, δημοσιεύουμε τις τιμές από τις 6 ώρα το πρωί. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν τι αγοράζετε σήμερα? Δεν μπορώ να σας πω, επειδή οι πρατηριούχοι, που νομίζω το καταλαβαίνετε, αγοράζουν διαφορετικές τιμές ο κάθε πρατηριούχος ανάλογα με τη συμφωνία την οποία έχει σε κάθε εταιρεία. Αλλά θα υπολογίζω ότι σήμερα ένα πρατήριο θα αγοράσει 4 με 5 λεπτά φθηνότερα τα καύσιμα σε σχέση με αυτά τα οποία αγόραζε το Σάββατο. Οπότε μια αντίστοιχη μείωση θα περιμένουμε να τη δούμε και στην ταμπέλα των πρατηρίων. Ποια είναι η μέση τιμή σήμερα? Η μέση τιμή της Κυριακής, τα στοιχεία που ήταν στο πικ το Σαββατοκύριακο, οι τιμές ήταν στις υψηλότερες τιμές της, ήταν περίπου στο 1,15 για την βενζίνη αμόλυβδη. 1,15 ή 2,15? 2, συγγνώμη. Ναι, ναι. 2,15 ήταν για τη βενζίνη αμόλυβδη. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ήταν για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου στο 1,68 ήταν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήδη όμως έχω δει εγώ μια αποκλιμάκωση, οπότε περιμένουμε από αυτές τις τιμές, όταν θα δημοσιευθούν θα είναι 3 με 4 λεπτά χαμηλότερα. Δηλαδή στα 100 ευρώ πόσα λίτρα βάζεις πετρέλαιο, αναρωτιέμαι? Στα 100 ευρώ θα βάλεις περίπου 64-65 λίτρα. Μάλιστα. Λογικά. Να σε κρατήσει ένα μήνα, ας πούμε, 2 μήνες, πόσο? Όχι βέβαια, όχι. Πόσο σε κρατάει? Έχει να κάνει και αυτό, φανταστείτε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι 3.000 κυβικά με ένα αυτοκίνητο που είναι 1.000 κυβικά, δεν γίνεται το ίδιο. Οπότε δεν μπορώ να σας το απαντήσω για το πόσο χρόνο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί μια ποσότητα των 60 λίτρων να κρατήσει ένα σπίτι για ένα μήνα. Είναι
είναι αδύνατο. Μάλιστα. Εκτός αν ανάβεις μια ώρα το καλοριφέρ σου για να ζεσταθείς, για να πεις ότι λίγο σπάει η υγρασία, είσαι κλειδαμπαρωμένος μέσα, δεν ανοίγεις, για να το κρατήσεις λίγο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, έτσι. Όση συντήρηση και να κάνεις, νομίζω, αν θες να ζεσταθείς, είναι αδύνατο να σε κρατήσεις τόσο πολύ. Μιλάμε για κάποιες μέρες, δηλαδή σε περίπτωση που βάλει. Και μάλιστα εδώ θέλω να ευχαριστήσω, γιατί και μετά από μια γενική συνέλευση που κάναμε στο σύνδεσμο και επικοινωνήσαμε εμείς με τα πρακτήρια του Ιωλίου, προσπαθήσαμε να πείσουμε ή τέλος πάντων να ζητήσουμε από τους πρακτηριούχους, και νομίζω το κατάλαβαν, είχαν όλη την καλή διάθεση να εξυπηρετούμε και τις μικρότερες ποσότητες, κατανοώντας ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να βάλει τις ποσότητες του πετρελαίου θέρμανση που έβαζε στο παρελθόν. Οπότε πλέον παραδίδουν τα πρακτήρια και 100 λίτρα, ας πούμε, τα οποία δεν τα παρέδιναν, τουλάχιστον μάλιστα. Μάλιστα. Και επειδή εγώ έκανα την ερώτηση αυτή από την αγωνία μου, δηλαδή το πόσο μπορεί να σου κρατήσει, στέλνει ο Γιάννης το μήνυμα και λέει, ένας άλλος Γιάννης, είναι ονόματός σας, 330 ευρώ τα 200 λίτρα χθες. Μάλλον προμήθευσε το σπίτι του. Ούτε για τρεις εβδομάδες δεν είναι, δύο εβδομάδες. Ναι, ισχύει, έχει να κάνει, είπαμε, με το πόσο ανάβει το λέβητα και από το πόσο καλοριφέρ ζεσταίνει, το τι μέγεθος είναι ο λέβητας, γιατί ένας λέβητας που ζεσταίνει μια πολυκατοικία, καταλαβαίνετε, είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος από κάποιον ο οποίος ζεσταίνει μια πολυκατοικία. Οπότε έχουν και διαφορετικές ανάγκες, θέλω να πω. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο εγώ μέσα από την εκπομπή σας θα ήθελα να αναφέρω σήμερα είναι ότι θα ήθελα ο καταναλωτής, λόγω της μεγάλης αυξομοίωσης που δούμε το τελευταίο διάστημα, ελπίζω να δούμε την αντίστοιχη αυξομοίωση και προς τα κάτω αυτή την περίοδο, ενώ τόσο έντονη όσο είδαμε και την άνοδο, μπορεί να προκύπτουν διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο, οι οποίες είναι μεγάλες. Μάλιστα, την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε μια συνάντηση και με τον κύριο Συριβωνάκη για να το εξηγήσουμε σαν περιφέρεια, δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένα από δύο διπλανά πρατήρια μπορεί, λόγω της μεγάλης αυξομοίωσης, αν ένας έχει αγοράσει πριν τρεις μέρες καύσιμα σε σχέση με κάποιον ο οποίος έχει αγοράσει σήμερα, μπορεί να δούμε στην ταμπέλα του πρατηρίου και 15 λεπτά διαφορά. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί και ένας καταναλωτής θα πρέπει να το γνωρίζει, ότι δεν υπάρχει κάτι από τον πρατηριούχο ο οποίος πουλάει ακριβά, απλά προφανώς μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχει αγοράσει πολύ. Για λύστε μου όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί έχω μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μου, και πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Μαυράκη, γιατί το παρατηρητήριο τιμών δεν αναγράφει σε σωστό χρόνο, δηλαδή από νωρίς το πρωί και καθημερινά τις τιμές, αλλά το πάμε έτσι, με τον τρόπο που το πάει? Κανονικά το παρατηρητήριο οφείλει να δημοσιεύει τις χθεσινές τιμές, γιατί περιμένουμε να κλείσει η μέρα, άρα να υπάρξουν οι όποιες διακυμάνσεις της αγοράς, γιατί ένας πρατηριούχος μπορεί να αγοράσει καύσιμα το μεσημέρι. Γιατί δεν το κάνει μπορεί αυτό? Μπορεί να αλλάξει και την τιμή του το μεσημέρι. Οπότε κανονικά σήμερα το πρωί έπρεπε να δημοσιεύσει τη χθεσινή τιμή. Πολλές φορές, τώρα είναι αρκετά πρωί, πάει και μεσημέρι για να δημοσιεύσει. Γιατί το κάνει αυτό? Υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Όχι, εγώ ξαναρωτώ. Δεν θεωρώ ότι είναι σκοπιμότητα, είναι καθαρά θέμα λειτουργίας. Νομίζω δηλαδή ότι οι άνθρωποι... Άρα μου είναι άχρηστο, θέλετε να πείτε. Απλά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την ανάρτηση αυτή, ενδεχομένως θα έπρεπε να το κάνουν όπως το κάνουμε και εμείς, που 6 θα έρω το πρωί δημοσιεύουμε τις τιμές στο site το δικό μας, θα έπρεπε και αυτοί να είναι λίγο πιο συνεπείς και να το κάνουν πιο νωρίς. Μήπως θέλει να αποφύγει κάτι, μήπως θέλει να αφήσει παιχνίδι να γίνεται, γιατί υπάρχουν και οι πιο υποψιασμένοι και το ρωτάνε αυτό. Δεν νομίζω. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι, αλλά δεν νομίζω κιόλας ότι είναι αυτό η αιτία. Το δημόσιο ξέρετε λίγο πώς λειτουργεί, οπότε νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατικού. Να το χαίρονται αυτοί που το κάνανε έτσι και το καταντήσανε έτσι, αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυράκη. Να είστε καλά, ναι. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.